Επισόδιον. Μετά τον λόγο του Παυσανίου, είναι η σειρά του Αριστοφάνου να ομιλήσει. Ένα λόξιγα όμω τον εμποδίζει και ο ποιητή παρακαλεί τον ηρεξίμαχον ή να του υποδείξει θεραπεία μέσων ή να ομιλήσει αντί εκείνου. Προθυμότατο, ο ρηξίμαχο υποδεικνύει τρία θεραπευτικά μέσα και αναλαμβάνει να ομιλήσει. Ήδη οι αρχαίοι έβρισκαν στο επεισόδιο αυτό την πρόθεση να διακομμωθεί ο Αριστοφάνη ω φαγά, να εκδικηθεί επομένω ο Πλάτων τον ποιητή των εφελών. Ι στου νεοτέρους χρόνου, πολλοί εδέχθησαν την άποψη αυτή, άλλοι τη ερμήνευσαν ω ένα είδο αντιδράσεως κατά τη μακρολογία του Παυσανίου, σαν να είτο δηλαδή ο Λόξιγκας κατά παραγγελία, και δεν έλειψαν όσοι διείδουν ένα βαθύτερο αληγορικό νόημα στο επεισόδιο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι περιτά. Ο Πλάτων όπως ανέπτυξε ανωτέρω, εχρειάζεται να χωρίσει τους λόγους διαορισμένων επεισοδίων, το δε έβριμα της λιγός ή το επιτυχέστατον, αφενός μεν διότι μελιτά και απλά μέσα εξισφάλιζε ο συγγραφεύς δύο επεισόδια, αφετέρου δε διότι εβοήθη εις το χαρακτηρισμό των δύο ομιλητών, πρώτον του σοφού Ερεξιμάχου, ο οποίος πέβδει σοβαροπρεπό να προσφέρει τα φώτα του και είναι έτοιμος να αρχή την ομιλία, προτού να έλθει η σειρά του, Επανέρχεται δε ο ίδιος κατόπιν στο ζήτημα της λιγκός για να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της επεμβάσεών σου του. Και αφετέρου του Αριστοφάνους, ο οποίος πριν ανοίξει το στόμα, προαναγγέλλεται ως ο κομικός της βραδιάς, ευρίσκει δε ευκαιρία να κάνει πνεύμα καυστικών εις βάρος ολοκλήρου του οικοδομήματος της πολυμαθίας του Ριξιμάχου. Ερηξίμαχος, και ο ρηξίμαχος μας είναι κυρίως γνωστός από τον Πλάτωνα. Καταγόμενος από παλαιά οικογένεια γιατρών, έλαβε γενικότερα σοφιστική μόρφωση. τον Πρωταγόρα είναι μετά του Φέδρου μεταξύ των ακροατών του σοφιστή Ιππίου. Μετά του Φέδρου δε, συγκατω... συγκατηγορήθηκαν αυτός και ο πατέρας του στα σκάνδαλα των ερμοκοπηδών. Περισσότερον, γνωρίζουμε το χαρακτήρα του ερεξιμάχου από την εξαιρετικώ ζωηρά και χιουμοριστική περιγραφή του Πλάτωνος. Στο συμπόσιο αντιπροσωπεύει τον τύπο εκείνου του λογίου, ο οποίο δεν έχει την ικανότητα να αρθεί στο ύψο των περιστάσεων ή να προσαρμοστεί προ το επίπεδο μια φιλική συγκεντρώσεω. Τύπον στον λείπει η χάρη και η ό,τι ο αρχαίο ονόμαζε Επαφρόδητον. Πράγματι, ο Ερεξίμαχο έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σχολαστικού. Είναι πρώτα-πρώτα απελπιστικά σοβαρό και στο συμπόσιο ακόμη συ συμπεριφέρει μαζί του όλη την επισημότητα τη επιστήμη και την υψηλή ατμόσφαιρα των πανεπιστημιακών εργαστηρίων. Ομιλεί από περιεωπή κάθε φορά που θα ανοίξει το στόμα του και το ανοίγει δυστυχώ συχνά, ακόμη και όταν πρόκειται να αστιευθεί. Αυτό, όχι ο Σοκράτη, κάνει την πρόταση να αποπευθεί η αυλητρή. Αυτό επίση αναλαμβάνει ω υπόθεση προσωπική να προστατεύσει τους παρόντας από τα, σκακά, από τα κακά τη μέθη. Όταν αργά τη νύχτα το συμπόσιο αρχίζει να γίνεται πραγ, πραγματικό συμπόσιο, ο Ερυξήμαχος σπέβδει με τον Φέδρο να εξαφανιστεί. Ακουσίως κομικών τον παρουσιάζει σπουδή με την οποία προθυμοποιείται να κατατοπίσει τον Αλκιβιάδη ει το πρόγραμμα τη συγκεντρώσεω, όταν τρομοκρατημένο βλέπει τον τρομερόν πότη να διατάσει να πίνουν με τον Κάδον και τον Σοκράτη Ιωπηρό να υπακούει το φιλοφρόνημα, με το οποίο να απαντά ο Αλκιβιάδη, πεβελτή του και σοφρονεστά του πατρό, είναι γεμάτο σαρκασμό ει βάρο μια σοφροσύνη που είναι εκδήλωση φόβου μάλλον ή εμπιστοσύνη στον εαυτό του και την ηθική του δύναμη. Έπειτα αγαπά ο ρηξίμαχο την τάξη και του κανονισμού. Με υπερβολική ακριβολογία καταρτίζει αφού ερωτήσει όλου το πρόγραμμα τη συγκεντρώσεω και επιβλέπει πώ θα τηρηθεί. Όταν ο Φέδρο με τη σωτηρία επέμβασή του τον εμποδίζει να συνεχίσει τη διάλεξή του περί αλκοολισμού και των συνεπειών του, την οποία υποφελούμενος τη ευκαιρία είχε αρχίσει στον ιεροκήρυκος, ο Ερυξήμαχος Ατάραχος μεταβαίνει σε άλλη πρόταση, να παραγεμίσουν τη βραδιά με λόγους, σταματά και πάλι ως πιστός στηρητής της τάξεως, διαναλάβει τη συγκατάθεση των άλλων και έπειτα αναπτύσσει το είδος των λόγων, αφού φροντίσει πρώτον να καθορίσει με ακριβή παραπομπή, πόθεν παρέλαβε τα τρεις πρώτας λέξεις ομιλίας του, «Ου ο μύθο. Με την ιδίαν σοβαροφάνεια σπέβδει να δώσει όχι μίαν, Τρει συνταγά κατά σειράν αποτελεσματικότητο δια τον λόξιγκα του Αριστοφάνου. Αισθάνεσαι μάλιστα τον ενθουσιασμό του, που του δίδεται η ευκαιρία να διαλάμψει η υποστημονική του ενημερώτηση. Ακόμη και οι ορισμοί, του οποίου έχει εγκατασπείρει στην ομιλία του και υπερβολικά ακριβολόγο διάταξη τη όλη με τα επαναλήψει των STD έστει κτλ., είναι χαρακτηριστικά τη ξηρά και πεζή τη ανερά του ειδησιογραφία του επιστημόνο, ο οποίο αγνοεί ότι και η παιδιά είναι της σπουδής αδελφή. Μήπως, μήπως τον έρωτα δεν κατορθώνει να τον στερήσει από κάθε στοιχείο εσωτερική συγκινήσεως, από κάθε ανησυχία ψυχική, δια να τον παρουσιάζει απεσταγμένον ούτως η σε ένα νόμο της φυσικής. Ο Ερυξήμαχος είναι γενικό ο τύπος της χρυσή μετριότητος εις τα ηθικά ζητήματα όπως και στα πνευματικά, ο αντιπρόσωπος του κοινού νου, εις παρόμοιον άλλωστε περιβάλλον διαλάβει η προσωπικότητάς του και φροντίζει συχνά να την προβάλλει με το συνέστημα ότι αποτελεί το κέντρον των ηγήτωρα της αποψινής συγκεντρώσεω, ο αληθινός ήρος, ο Σοκράτης Σιωπά. Λαμβάνει συχνά το λόγο, αναλαμβάνει ο ίδιος να παρουσιάσει την επιθυμία του Φέδρου, προσφέρεται να εκφωνήσει διάλεξη περί αρκολισμού με την ακράδα των ότι όλοι οι παριστάμενοι θα είναι απαρηγόρητοι όταν θα παύσει να ομιλεί». Την ίδια εντύπωση αυταρεσκείας παρέχει και ο λόγος του με την αφιψηλού επίκριση του Παυσανίου και ενός μεγαλοφιούς, μεγαλοφιούς του Ηρακλήτου, μόνον διότι δεν συμφωνεί με τον κοινό νουν και η μετροφροσύνη του επιλόγου ότι ενδεχόμενο να παρέλειψε πολλά επίπλαστος είναι. Ενδομήχος πιστεύει ότι παρακολούθησε το φαινόμενο νέρος εις όλα στα περιοχά του επιστητού. Έπειτα κίνησε την καταβατική παράκληση στον Αριστοφάνη να συμπληρώσει ότι παρέλειψαν αυτός ως ταπεινός ταχειολόγος της πλουσίας του συγκομιδής. Αυτή την υψηλή ιδέα που έχει δια το άτομο του εξυπηρετεί και η έξαρση, και η έξαρση της ιατρικής της επιστήμης του. Η ιατρική είναι δι' αυτόν η επιστήμη των επιστημών. Αυτή τον εδίδαξε ότι του έρωτο σε δύο μορφέ υπάρχουν παντού. Από αυτήν αρχίζει και σε αυτήν τελειώνει η εξέταση των ανθρωπίνων πραγμάτων, από αυτήν λαμβάνει τι εκφράσει του και όταν ομιλεί πε περί τη μετεωρολογία ή τη θρησκεία. Έτσι το εγκόμιον του έρωτο γίνεται εγκόμιον τη ιατρική και δεν έχει άλλον μεγαλύτερον έπαιρνον δια τον έρωτα παρά ότι είναι ιατρός. Ένα, ένα άλλο χαρακτηριστικό του ρεξιμάχου είναι η πολυμάθεια η ηκλοπερική του μόρφωση. Άδικα, δε μαθήτευσαν στον πολύστρα σοφιστή Πία. Άδικα, δεν εμαθήκεψαν στην πολύ σοφιστή η Γενικώ άλλωστε η ιατρική. Του 5ου αιώνα, όπω βλέπουμε από τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής, είχε ενδιαφερθεί δι' όλα τα φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά προβλήματα, τα οποία ανεκίνησαν οι Ιωαννείς Φιλόσοφοι και κατόπιν οι Σοφιστέ, και συνετέλεσε περισσότερον από κάθε άλλη επιστήμη στη διάδοση των διδαγμάτων, όσα ενέκλειαν τα δυσπρόσιτα ιστοπολί κοινών συγκράματα των προσοκρατικών φιλοσόφων. Και ο Ερυξήμαχο γνωρίζει και αναφέρει τον Ηράκλητον, Γνωρίζει τον Εμπεδοκλέα. Ο αέρο του δεν είναι παρά η φιλία του Εμπεδοκλέος Και έχει υπόψη του προφανώ ομιλών περί μουσική ορισμένων εγχειριδίων. Εννοείται ότι αυτή η πολυγνωσία, πολυγνωσία σπανίω συνδυάζεται με βάθο σκέψεω και πρωτοτυπία ο Ερυξήμαχο εργάζεται με δανεικά σκέψει, ακόμη και την κεντρική αρχή τη ομιλία του έχει δανειστεί από τον Παυσανίαν, δια να τη μεταβάλει σε ένα κλισέ με το οποίο την βοήθεια ζητεί μηχανικός να συλλάβει το απέραντον πλήθο των γεγονότων. Συγχαίω. συνχέων διαφοράς και την ιδιοσυστασία των πραγμάτων οδηγείται η επιπολέα γενικεύσει που συσκοτίζουν μάλλον ή φωτίζουν τα επιμέρου με τη βοήθεια ατελού αναλογία, λογικών αλμάτων, αμφιβολογιών, ενώ έχει την ιδέα ότι προσφέρει μια τολμηρά και ολοκληρωμένη φιλοσοφική σύνθεση. Αυτή την εντύπωση συνθήσεω και ασαφία αφήνει ο λόγο του ρηξιμάχου εν συγκρίση προ την ομιλία του Παυσανίου. Αρχίζει με μια επίκριση του Παυσανίου ότι ενώ διέκρινε ορθώ τα δύο είδη του έρωτο, περιόρισε όμω το φαινόμενο στι ανθρωπίνα σχέσει, ενώ είναι ο έρο γενική φυσική με τα φυσική καλύτερα, αρχή επεκτηνωμένη ει όλων των οργανικών κόσμων και ει όλα του τα φαινόμενα τη ανθρώπινη ζωή και τη φύσεω, ει μικρό μικρόκοσμων και των μακρόκοσμων. Την αρχή αυτή παρακολουθεί ο ρηξίμαχο ει τα διαφόρου μορφά του επιστητού, ει τα βιολογικά επιστήμα, ιατρική, γυμναστική, υγιεινή, γεωργία, η στην λογοτεχνία και μουσική, στην αστρονομία και μετεωρολογία στη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση τη θρησκεία. Και πρώτον στην ιατρική αναχωρεί από τον και άλλοθεν γνωστόν ορισμό τη ιατρική ότι έρχονται είναι η και κέννοση. Η ορθή, δηλαδή η ανταλλαγή τη ύλη και εισαγωγή και εξαγωγή χυμών, διακρίνει του δύο έρωτα οι τα επιβλαβή και τα σοφέλιμου επιθυμία, τα ερωτικά του σώματο προ πλυσμονί και κένωση, και ταύτα ανάγκη δύο αντιμαχωμένα στάσει, το υγιέ και το νοσόδε. Οι δύο λοιπόν έρωτε δεν διακρίνονται από το πώ εξασκούνται, όπω ει του Παυσανίου την ομιλία, αλλά από την προέλευση και την κατεύθυνσή του. Το δε χαρίζεστε δεν ασκείται εκ μέρου του ερωμένου το οποίο θα ήταν εδώ το φαγητό ή άλλο τι, αλλά εκ μέρου τρίτου προσώπου του ιατρού, ο οποίο ιστάμενο υπεράνω του ερόντο και του ερωμένου, κρίνει αν η επιθυμία είναι ορθή. Αυτό είναι η διάγνωση και, επιστρέ... επι... απο... και, αν... και, αποφασίζει αν πρέπει να επιτρέψει την εκπλήρωσή τη ή και αν πρέπει τελείω να την εκριζώσει. Αυτό είναι η θεραπεία. Αλλά πώς θα, εκριζω κρυζώσει τον πονηρό έρωτα, αφού αποτελεί όπω είδαμε θετικό στοιχείο τη συστάσεω του οργανισμού, ο Εριξίμαχο καταφεύγει σε μια άλλη θεωρία ασυμβίβαστον προ την πρώτη του αρχή, κατά την οποία η νοσηρά κατάσταση του οργανισμού είναι κυρίω η πίν διατάραξη ισορροπία των αντιθέτων στοιχείων θερμού ψυχρού, ξηρού υγρού κτλ. και επικράτηση μοναρχία του ενό. Το δε έργο του γιατρού συνίσταται στην αποκατάσταση ομονία και έρωτο μεταξύ των. Αλλά τότε ο κακό έρος δεν είναι πλέον έρω, επιθυμία δηλαδή του οργανισμού προ κάτι εκτό αυτού κείμενων, αλλά έρη μεταξύ αυτών τούτων των στοιχείων εντό αυτού του οργανισμού. Ή μήπω η έρη αυτή προκαλεί εντό του οργανισμού δευτερογενή επιβλαβή έρωτα. Αυτά στα δυσκολία δεν παρετήρησαν ο Ριεξίμαχο, ο οποίο συμφύρει εδώ τα ιατρικά θεωρία, περιπλησμονής και κενώσεως με την εμπεδόκλειον αρχή της φιλίας και του νίκου ή με την διάκριση του παυσανίου. Ό,τι ισχύει δια την ιατρικήν, επεκτείνει ο και στη γυμναστικήν, την προληπτικήν των νόσων διαιτητικήν και τη γεωργία, δηλαδή στην γνώση και διάκριση των επιβλαβών ή ωφελήμων χυμών του φυτικού οργανισμού. Ο Ερυξήμαχο μεταβαίνει τώρα στη τη μουσική, υπό την οποία περιλαμβάνει παν ότι σχετίζεται με την τέχνη του λόγου και του ήχου. Και εδώ παρατηρείται η ίδια αντιφατικό τη, οφειλωμένη στη σύγχυση των ηθικών και των φυσικών φαινομένων και τη ιδιοσυστασία των. Η αρμονία και ο ρυθμός είναι ότι δια την ιατρική, η υγεία, έρωση και ομόνοια στοιχείων διαφορωμένων των υψηλών και χαμηλών τόνων τη βραδίδου και τη γοργότητο έργον άρα του μουσικού είναι να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των. Την άποψη αυτή στηρίζει η ζωηράν επίκριση του Ηρακλήτου ω τη υπεστήριξη ότι η αρμονία είναι φαινόμενο συνοδευτικό τη αντιθέσεω αυτή και λίγη με την λήξη τη αντιθέσεω. Ενώ ο Εριξίμαχο τονίζει ότι ακριβώ τότε αρχίζει, όταν η αντίθεση λήξει. Έω εδώ έχουμε αντίθεση έρωτο και έρηδο, όχι αγαθού και κακού έρωτο. Η διάκριση μεταξύ αγαθού και κακού έρωτο αρχίζει από τη στιγμή που η αρμονία και ο ρυθμό θα χρησιμοποιηθούν χάρη των ανθρώπων. Ο Ερυξήμαχο διαισθάνθη φαίνεται ότι γενικώ σε κατηγορία του αγαθού και του κακού δεν μπορούν παρά μόνο εν σχέση προ του ανθρώπου να εφαρμοστούν. Το έργο του μουσικού αντιστοιχεί τώρα προ του ιατρού του έργων, κατά την πρώτη θεωρία περιπληρώσεω και κενώσεω είτε ως δημιουργός μουσικών συνθέσεων, είτε ως εκτελεστής. Και τα δύο υπό το όνομα «Παιδεία». Έχει να ασκήσει ο μουσικός ένα είδος διαιτητικής της ψυχής, η οποία θα κανονίζει τα στροφά τη και τα λιχνεύματα. Διότι και εδώ παρατηρείται ο επιβλαβή έρος προς τη μουσική, την παροξύνουσαν τα πάθη και δημιουργούσαν ακοσμίαν. Και ο αγαθός έρος των κοσμίων ανθρώπων προς την αγαθή μουσική, ή και αυτό είναι μια ουσιώδη προσθήκη στην διάκριση του Παυσανίου προ τη μουσική, η οποία θα του κάνει κοσμίω. Τον έρωτα τούτον ονομάζει ο Ερυξήμαχο Ουράνιον και η χαρά του είναι προφανή. Ό,τι μπορεί τώρα ο Μιλών περί μουσική να αποκαταστήσει οφθαλμοφανέστερον την σχέση προ την Ουρανία Μούσα, αφού δεν μπορεί να επικαλεστεί την Ουρανία Αφροδίτη του Παυσανίου. Έω εδώ ομίλησε για τα πράγματα τα ανθρώπινα τα δύο κατωτέρω παραδείγματα αναφέρονται η σταθεία, η δηλαδή ανάγεται στον εξωτερικό κόσμο και τα φυσικά δυνάμει. Εννοείται και εδώ η εφαρμογή τη διακρίσεω του παυσανίου χωλένει λογικώ εμφανέστερον. Στα τα μετεωρολογικά φαινόμενα, ο κόσμιος αέρος ταυτίζεται με την αρμονική και ισόρροπον σύγκραση των αντιμαχωμένων στοιχείων, όπως και στο ανθρώπινο οργανισμό, σύγκραση ευεργετική δια τα φυτά και τα ζώα, ενώ ο άκοσμος αέρος, ο μετατισίβριος, προκαλεί επιδημίας και καταστροφάς. Και εδώ ο κακό έρο είναι κυρίω η πίν Η ιδέα αναλογία προ την ιατρική παρουσιάζεται πολύ περισσότερο εξειζητημένη, αφού η μετερολογία διαπιστώνει μόνον τα αιτία τη βλάβη, δεν τα σπορλαμβάνει ούτε τα συξοδετερώνει. Ανάλογο διατάραξη οροπία ει τα σχέσει των ανθρώπων προ το θείο είναι και η ασέβεια. Και εδώ ο κακό έρο είναι έρη. Φαίνεται τούτο καθαρά από τον ορισμό τη μαντική, η οποία είναι φιλία θεών και ανθρώπων δημιουργό. Ο επίλογο παρέχει εγκόμιον τη πατοδυναμία του έρωτο γενικώ, ιδιαίτερο δε του αγαθού έρωτο και των αγαθών τα οποία εξασφαλίζει στου ανθρώπου. Η ομιλία του ρηξιμάχου, γεμάτη γενικότητα και αριστεία, τόσο ώστε να λησμονείται τι είναι ο έρο και να συγχαίρεται ο αγαθό και ο κακό έρο με τα με, με φυσικά του εμπεδοκλέου, τον οίκο και τη φιλία, με τα καλά ή κακά αποτελέσματα μια φυσική δυνάμειος, είναι ο σύνολο πολύ κατωτέρα από το λόγο του Παυσανίου. Μα παρουσιάζει όμω μια πλευρά τη φυσική φιλοσοφία την οποία ο Πλάτων δεν συμπαθεί πολύ, αλλά δεν ήθελε και να γνωρίσει. Κυρίω όμω μα υπενθυμίζει ότι κατόπιν θα αναπτύξει ιδιωτήμα ότι το φαινόμενο έρο έχει μεταφυσική αρχή και μεταφυσική ερμηνεία χρειάζεται. Βεβαίω, ο ρηξίμαχο διαστάνεται μάλλον παρά αποδεικνύει τον στενό δεσμό μεταξύ τη φύση και του ανθρωπίνου οργανισμού, του Θείου προ την ψυχή και η όλη του ανάπτυξη είναι επιφανειακή και σταματά εκεί που θα αρχίσει διωτήμα, αφού εξαντλείται η ισορρόπηση άσκοπων των αντιθέτων χωρί την ανάβαση προ κάτι ανώτερον, αλλά οπωσδήποτε είναι μια απόπειρα να τοποθετηθεί ο άνθρωπο σε ευρύτερων πλαίσεων και προπαρασκευάζει την πολύ σοβαροτέρα ανάπτυξη του Αριστοφάνου, όπω ο λόγο του Φέδρου την ανάπτυξη του Φαβασανίου.